Μαύρη μέρα η σημερινή για την Αχαΐα. Ήταν 8 Ιουνίου του 2008. Μεσημέρι, περίπου 3 η ώρα. Η γη αρχίζει να τρέμει. Ο Εγκέλαδος επισκέπτεται την Αχαΐα με 6,5 ρίχτερ. Η ισχυρή δόνηση κατέστρεψε σπίτια, εκκλησίες και αφήνει μεγάλες πληγές στην Πάτρα και κυρίως στη Δυτική Αχαΐα. Στην Κάτω Αχαΐα θρηνούν 2 νεκρούς. Μεγάλες οι καταστροφές και στα Βραχνέικα, Μεσάντιδα, Παραλία. Στην Πάτρα ανυπολόγιστες οι ζημιές σε ιδιωτικά, δημόσια κτίρια και ναούς. Συμπληρώνονται λοιπόν 9 χρόνια και την ίδια ώρα εκατοντάδες άνθρωποι που τα σπίτια τους επλήγησαν από τον σεισμό περιμένουν ακόμη τις κρατικές αποζημιώσεις τους. Έτσι, η σκοπιμότητα αυτή δεν ξέρω πού οφείλεται, όμως εμείς αισθάνομαστε με τους πολίτες καθημερινά να ερχόμαστε σε επικοινωνία, αγωνιούν, αγαναχτούν, αλλά και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί η διοίκηση, τα υπουργεία βασικά δεν μπορούν να συνοηθούν, δεν υπάρχουν λεφτά. Χίλιοι φάκελοι εκκρεμούν ακόμη και δεν έχει γίνει ούτε η πρώτη αυτοψία. Υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες από το 2008. Βεβαίως, αρκετές. Να σας πω ότι υπάρχουν καταρχήν, να ξέρετε, χίλιοι φάκελοι που δεν έχουν ποτέ πάει αυτοψία. Χίλιοι φάκελοι για τους οποίους δεν έγινε ποτέ αυτοψία. Μα δεν σας ακούω. Χίλιοι φάκελοι για τους οποίους δεν έχει γίνει αυτοψία μέχρι και σήμερα από το 2008. Ναι. Γιατί πρέπει να είναι η παρουσία και του υπαλλήλου συναδέλφου από την Αθήνα. Παράλληλα, οι υπάλληλοι του ΤΑΣ δεν προχωρούν σε αυτοψίες αφού το Υπουργείο δεν έχει φροντίσει να ρυθμίσει το ζήτημα των εκτός έδρας αμοιβών. 9 χρόνια μετά το σεισμό, όλα αυτά. Από 1η-1η του 2017 μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα των πληρωμών των προγραμμάτων ΤΑΣ και ΤΑΠ στο Υπουργείο. Και επειδή αυτή η εκκρεμότητα έχει γίνει μέχρι σήμερα, δεν έχει καμία ενέργεια ακόμα και μετακίνηση του προσωπικού. Έτσι όπως εμείς θυμάστε πολύ καλά τα ΤΑΣ και τα ΤΑΠ πληρώσανε τη διαθεσιμότητα, ήταν η υπεράθμιση του Υπουργείου, έτσι όταν επανήλθαμε είχαμε σε ένα καθεστώς περίεργο, όπως θα είναι στη χώρα μας. Δηλαδή ανήκουμε διοικητικά στο Υπουργείο Ιστορικών, αποκεντρωμένη διοίκηση, χωρί και οι υπόλοιποι διαθέτει το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών. Έτσι και από το 1η-1η-17 μέχρι σήμερα δεν υπογράφουν, παρόλο που έχουν πιστώσει στους κωδικούς προγραμμών και στην Πάτα και στον Πύργο και Κεφαλονιά, Ευευκάδα, Καλαμάτα,